Πάντα είναι χαρά μας όταν μιλάμε με τον διαχειριστή της σελίδας meganisinews.gr, τον Γιώργο Γαβρίλη, όπου πολλές φορές μας τροφοδοτεί η ιστοσελίδα με ειδήσεις που αφορούν θέματα της Λευκάδας, την πολύ καλή δουλειά που κάνει και ψάχνει τα πάντα. Γιώργο, πάρα πολλούς μήνες έχουμε να τα πούμε στον αέρα του Prisma 91,6. Καλή χρονιά με υγεία και τύχη. Καλή χρονιά, Παναγιώτη. Η αλήθεια είναι αυτή, πως έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Οπότε λοιπόν έχεις να πεις πολλά. Φαντάζομαι πως ναι. Αλλά λόγω COVID δεν είναι και η δισογραφία δεν φορτώνεται όπως ξέρεις. Ναι. Έχουμε πολύ λίγες δραστηριότητες. Έχει περιοριστεί πολύ η δισογραφία στο μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα, το επιδημιολογικό. Πιστεύεις, Γιώργο, ότι εμείς οι δημοσιογράφοι βομβαρδίζουμε με πληροφορίες την κοινή γνώμη ή έτσι πρέπει να κάνουμε? Γιατί έχω παρατηρήσει και εμείς εδώ που αναδημοσιεύουμε πολλές φορές τοποθετήσεις καθηγητών, βγάζουμε και την ενημέρωση, πρέπει να το κάνουμε ή ο κόσμος έχει μπουχτίσει? Νομίζω ότι γίνεται, έχει ξεπεράσει τα όρια. Απλά πια είναι, τίθεται θέμα υπερβολής πλέον. Μάλιστα. Έτσι, γιατί είδαμε που χθες ήταν, νομίζω, χθες ήταν 7 του μηνός. Ναι. Σε μεγάλο κανάλι, σε τρία μεγάλα κανάλι που παίξανε βίντεο του 2015 και το παρουσιάσανε ότι είναι σημερινό και ότι έγινε. Για τα Θεοφάνεια μιλάς. Ναι, ναι, ναι. Για τα Θεοφάνεια μιλάω. Μάλιστα. Ναι. Ένα το βίντεο του 2015. Στον κόπο, κάποιος, ρε παιδί μου, να το ελέγξει. Να το διασταυρώσει. Μάλιστα. Μιλάμε για πολύ μικρά δυσκολία. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα αυτό, βέβαια, να πω ότι αυτό το βίντεο του 2015 φορτώθηκε πάλι την ημερομηνία τη συγκεκριμένη και την πάτησαν τα κανάλια, να ξέρεις. Δεν ήταν με παλιά ημερομηνία, ήταν παλιό περιεχόμενο σε νέα ημερομηνία. Αλλά και πάλι θα έπρεπε πριν το υιοθετήσουν οτιδήποτε να γίνει ρεπορτάζ και να πάρουν τηλέφωνο και να ρωτήσουν προτού βεβαίως τα κανάλια ουσιαστικά σηκώσουν το δάχτυλο στην κοινωνία αυτή τη στιγμή για να εφαρμόζονται κάποια μέτρα τα οποία αναμφισβήτητα έχουν κουράσει την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Και τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν νομίζω ότι βλέπουμε κάτι διαφορετικό το πρωί όσοι πάνε στη δουλειά τους ή στο Σύνταγμα ή σε άλλες περιοχές, και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ ψηλά η Αττική στα κρούσματα πάλι και τα μεγάλα αστικά κέντρα γενικότερα. Ναι, δεν θέλω να υποβαθμίσω το γεγονός της επιδημίας, Παναγιώτη, όμως αν σκεφτεί κανείς από τους, γιατί είναι με τα επίσημα στοιχεία στην τελευταία παράγραφο συνήθως αναφέρεται αυτό του επιδημιολογικού δελτίου τύπου καθημερινά. Έχουμε, η μέση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη και το 96,6% έχει υποκείμενο νόσημα. Ναι. Δεν έχουν τίποτα με τους ηλικιωμένους συντοπίτες μας. Καταλαβαίνεις όμως το 79 έτη είναι περίπου ο μέσος όρος ηλικίας, το προσδόκιμο όρος ναι, ζωής. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι υπερβολικά, ας πούμε. Εντάξει, πεθαίνουν και νέοι άνθρωποι. Συμβαίνει. Εντάξει. Δεν θέλω να, και πάλι λέω, να υποβαθμίσω το πρόβλημα. Πρόσεξε με, θες, έχω την εντύπωση, επειδή είχαμε χθες τον ιστερικό τον κύριο Παπακώστα εδώ και μιλούσαμε για την Πανούκλα 200 χρόνια πριν, όταν είχε αναλάβει ο Καποδίστριας, πριν συσταθεί το κράτος και υπήρχε μεγάλος παραλληλισμός στα μέτρα αντιμετώπισης μιας πανδημίας. Δεν υποβαθμίζουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μια πανδημία. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο αστερίσκος ο δικός μου. Είναι ότι, για παράδειγμα, στην περιοχή τη δική μας, που είναι πολύ χαμηλά επιδημιολογικά αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο να μην μπορεί να υπάρχει, άντε να το πω, μια ήπια δραστηριότητα της τοπικής οικονομίας? Θα μου πεις, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, δεν ξέρω, αλλά αν υπάρχει η μετακίνηση ή η απαγόρευση της μετακίνησης των ομών, τότε λοιπόν για ποιο λόγο μια περιοχή που είναι πολύ χαμηλά να είναι κλειστή συγκριτικά με μια άλλη που μπορεί να είναι υψηλά επιδημιολογικά? Αλλά αυτό το λέω αυθαίρετα, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, λέω μια άποψη. Είναι και κοινή λογική, ρε Παναγιώτη. Για σκέψου πόσα άτομα περάσανε το καλοκαίρι από τη Λευκάδα χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα. Έτσι. Σωστά. Και θεωρώ και εγώ ότι γίνεται μια υπερβολή στην προσπάθεια να διασώσουν τα μεγάλα κέντρα. Έτσι, επειδή δεν έχουν μονάδες λόγω των μεγάλων κέντρων, την πληρώνουν περιοχές που το επιδημιολογικό φορτίο είναι αρκετά χαμηλό. Έπρεπε τουλάχιστον εντός νομού να είμαστε πιο χαλαροί.
Έτσι, και τρομάζουν τον κόσμο, τρομοκρατείται ο κόσμος, δεν βγαίνει. Και αν βγαίνει και κανένας, ας πούμε, έχουν και την αστυνομία που κάνει συνέχεια παρατηρήσεις. Έχει κουραστεί πλέον ο κόσμος. Έχει κουραστεί. Μάλιστα. Αυτό βλέπω εγώ. Αυτά μας δίνουν τα στοιχεία. Δεν έχουμε ευτυχώς χτύπα ξύλο και κανένα θάνατο στη Λευκάδα. Ναι. Οπότε. Μάλιστα. Κάποιος θα πει, κάποιος δεν θα πει και τι. Θέλετε να δημιουργήσετε πρόβλημα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Απλά δεν θέλουμε να πεθάνουμε από πείνα. Ναι. Δηλαδή να τη λιτώσουμε από τον κορονοϊό και να πεθάνουμε από πείνα. Δεν κάναμε τίποτα. Και πιστεύω και εγώ από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα της επιδημίας του κορονοϊού θα τα ζήσουμε μετά τον κορονοϊό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι πιεσμένη και η κοινωνία και στα μικρά αστικά κέντρα. Γενικότερα έχουμε στερηθεί τα αυτονόητα, μία βόλτα, ένα καφέ, ένα φαγητό, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα. Τέλος πάντων. Ναι. Και για να σου κάνω πάσα, και για να σου κάνω πάσα, ας πούμε, να το πάμε εκεί που πρέπει να το πάμε, δεν βγαίνουμε από τα σπίτια μας, δεν βλέπουμε τα προβλήματα που απασχολούν να παίξουν. Εδώ λοιπόν. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Όλα καλά πάνε, γιατί διαβάζοντας, ειλικρινά μιλάω τώρα, δεν θέλω να σας κάνω κανένας είδους κριτική μακριά από μένα, ναι. Αλλά διαβάζω τόσο καιρό, ας πούμε, δεν βλέπω ένα άρθρο κριτικής άποψης απέναντι στην εξουσία γενικώς. Ωραία, ωραία, ωραία. Κοίταξε, σωστό. Είμαστε εδώ. Φαντάζομαι δηλαδή ότι όλα καλά θα πάνε, όλα είναι ρόδινα. Κοίταξε να δεις. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, λύσει, ας πούμε, στη Λευκάδα. Έχετε λύσει και τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια δεν έχουν λυθεί τα σκουπίδια. Όχι, δεν έχουν λυθεί τα σκουπίδια. Τι είναι λυθεί τα σκουπίδια. Δηλαδή τα πιάνουμε και τα μεταφέρουμε και ας πούμε. Και δίνουμε δουλειά σε εργολάβους να τα μεταφέρουμε και αυτό είναι η λύση στους σκουπιδιών. Είστε ικανοποιημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα ήταν μια καλή λύση, ας πούμε, να γίνεται σε αρχικό στάδιο μια διαλογή, να έχουμε ανακύκλωση. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι πλέον. Υπάρχει και πρόγραμμα που τρέχει. Θέλω να πω ότι. Υπάρχει το πρόγραμμα με τους πράσινους κάδους, με τα πράσινα σημεία. Τι έγινε αυτό, το ξεχάσαμε. Έχω την εντύπωση ότι το δρομολογεί η Δημοτική Αρχή με βάση αυτά τα οποία έχω ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια δεν ξέρω περισσότερα, θα μας τα πει ο Δήμαρχος. Πόσο καιρό δρομολογείτε το κάθε θέμα, ρε Σιπανελίδη. Ωραία. Απλά θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς ο Δήμος Λευκάδας με το Δήμο Μεγανησίου πλέον έχουν εξασφαλίσει και μια θέση, μάλλον ο Δήμος, στο ΔΣ του νέου διαβαθμιδικού φορέα του ΦΟΣΔΑ. Οπότε λοιπόν θέλω να πω ότι κάποια στιγμή. Να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό. Να πούμε. Ναι, αυτή είπαμε, είπες για το ΦΟΣΔΑ. ΦΟΣΔΑ ΑΕ, ανώνυμος εταιρεία, έτσι. Ναι. Το ξεχνάμε αυτό. Με μετοχική σύνδεση, ποια είναι η μετοχική σύνδεση του Παναγιώτη της Λευκάδας σε αυτό το νέο οργανισμό. Γνωρίζεις? Δεν γνωρίζω. 6%. Ναι. Βάλε εσύ στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο θέλεις και έχετε το 6% από το... Δεν παίζει ρόλο η άποψή σου. Εντάξει, θα πεις ό,τι και να πεις, αλλά είσαι το 6% σου. Ναι. Το 51% το έχει κάποιος άλλος. Καταλαβαίνεις τι θα σου πω. Ναι. Δηλαδή είναι και λίγο πλασματικό αυτό που λένε. Πάρε εκεί μια θέση, εντάξει. Για να μπορεί και να... δημιουργεί. Δημιουργεί και πρόβλημα με τη συμφωνία που έχουμε κάνει με την Πόνη. Αυτό ισχύει, αλλά θέλω να πω από ό,τι έχουμε καταλάβει και το έχουμε πει και με την Περιφερειάρχη, γιατί απαραίτητα το γεγονός ότι μπορεί να είναι μια ανώνυμη εταιρεία να είναι κακό, δηλαδή ένας φορέας δεν θέλει να διασφαλίσει, αφού δεν λειτουργεί και με αυτά τα κριτήρια που λες. Εγώ να βάλω ότι το πρόσημο ότι θα πρέπει να είναι το κέρδος, δεν θα πρέπει να διασφαλίσει και τα συμφέροντα του τόπου. Δηλαδή η κυρία Κράτσα είπε ότι επειδή και αυτή προεδρεύει και μεριμνά, για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει ζώνη και καλά, τώρα κάνω εγώ ρητορικό το ερώτημα, να τα συμφέροντά μας να μην εξυπηρετούνται σε αυτό το νέο σχήμα. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Μέχρι τώρα τα σκουπίδια ήταν ανταποδοτικά και χρηματοδοτούταν κιόλας, γιατί ποτέ δεν έγινε στο ισοζύγιο τους, ας πούμε, αυτά που εισπράτανε από τον κόσμο, γιατί για τα ανταποδοτικά τέλη δεν ισοσκελίζανε ποτέ αυτά τα τέλη. Με διάφορα τερτύπια τέλος πάντων τα ισοσκελίζουν τώρα αυτή τη στιγμή οι Δήμοι. Δεν πάνε να βγάλουν κέρδος, πάνε να ισοσκελίσουν τα έσοδα τους από τον κόσμο με τα έξοδα. Όταν παίρνει ένα τέτοιο χαρακτήρα ανώνυμος εταιρεία και κερδοφορίας, ενδεχομένως λέω εγώ, σκοπός του είναι το κέρδος, ενδεχομένως λοιπόν θα αυξήσει την τιμή και δεν θα γίνει κοινωνική πολιτική.
εγώ αυξάνω τις τιμές. Άμα θες, ακολούθω. Άμα δεν μπορείς να πληρώσεις, εκεί θα σε έχω στα δικαστήρια. Δεν χάνει το κοινωνικό χαρακτήρα που έχει αυτή η υπηρεσία του Δήμου προς τους πολίτες. Του κράτους προς τους πολίτες. Αυτό είναι. Ναι. Αλλά τώρα ενδεχομένως προκειμένου να δούμε έστω και μία λύση, έστω και αυτή τώρα τι να κάνει, να παναπνιγούμε στα σκουπίδια. Να ρωτήσω όμως κάτι, ρε Γιώργο. Ναι. Έχει αποδειχθεί διαχρονικά, επειδή νομίζω ότι η δημιουργία αυτών των ΦΟΣΔΑ έχουν να κάνουν και από το γεγονός ότι πόσα πρόστιμα έχει φάει η περιφέρεια και πόσες φορές έχει αποδείξει ότι εντάξει, μπορούσαμε όλα αυτά τα χρόνια να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είδαμε και τα καλύτερα αποτελέσματα. Και επίσης αυτή η λύση με το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, που έγινε με την τροπολογία του βουλευτή Λευκάδας, εξυπηρετούσε πάρα πολύ και τους γείτονες, γιατί και αυτή τώρα πλέον θα είναι μια μικρή μονάδα σε έναν μεγάλο ΦΟΣΔΑ του γειτονικού νομού, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Σε όλα αυτά συμφωνώ, αλλά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί ήταν επιλογές αυτών που μας διοίκησαν. Ναι. Σε άλλα μέρη, σε άλλους τόπους, σε άλλες χώρες, σε άλλους δήμους, αν θέλεις, χρησιμοποιούν την καύση, χρησιμοποιούν τα σκουπίδια, το κομπόστ και βγάζουν και χρήματα από αυτή τη διαδικασία. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη. Ξεκίνησε κάποιος με μια επιλογή και μην έχοντας ο προηγούμενος, ας πούμε, άλλο στο συρτάρι του και μην έχοντας και τη διάθεση και προσκολλημένος, συνέχισε μια λάθος επιλογή. Για μένα αυτό που έγινε στη Λευκάδα ήταν λάθος. Η διαχείριση. Και η σωστή διαχείριση είναι το 60% των σκουπιδιών σου που όντως είναι ανακυκλώσιμο, όταν ανακυκλώνεις. Ξεκινάς από αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή είναι τόσο χαζί στο εξωτερικό που κάνει διαχωρισμό του πλαστικού, διαχωρισμό του γυαλιού. Και το ξεκινήσαμε κι εμείς. Και μετά αρχίσαμε και τα ρίχναμε όλα μαζί, γιατί δεν γινόταν διαχωρισμό. Σωστά. Άρα σημαίνει αφού το ξεκινήσαμε, αυτό ήταν το σωστό. Και όπως επιβάλαμε, ας πούμε, τον νόμο του καπνίσματος ή κάποιους άλλους νόμους, οι οποίοι ήταν να αρχίσουν, βγήκαν, δεν τους εφάρμοσε το κοινωνικό σύνολο, με κάποια σχετική, ας πούμε, επιμόρφωση, άμα ενημερώνοντας τον κόσμο, θα την αποδεχόταν και αυτή τη λύση. Να είσαι σίγουρος. Mm-hmm. Απλά δεν προτιμήθηκε αυτή η λύση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως αυτή η λύση ήταν, τι να πω, μπορεί να ήταν και πιο εύκολη άλλη, να τα παίρνουν, να τα μεταφέρουν, να δίνουν δουλειά σε εργολάβους. Είναι και αυτή μια άποψη. Είναι όλες αυτές οι σκέψεις σωστές. Θέλω λίγο να πάμε σε αυτό το οποίο είπες, στα προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Κοίταξε να δεις, συζητήθηκε και ο προϋπολογισμός, συζητήθηκε και το τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πω όμως ότι ένα συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η νέα διοίκηση του Δήμου Λευκάδας και Μεγανησίου, με την ανανέωση βεβαίως το πρόσωπο του κ. Δάγκλα, αλλά ας πάμε λίγο στη Λευκάδα, ήρθε αντιμέτωπη με μια πανδημία. Δηλαδή, ήρθε ο COVID να ανατρέψει κάποιους σχεδιασμούς. Θέλω λίγο να μου πεις, να μου αναλύσεις αυτό που είπες στην αρχή. Επειδή είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, δεν φαίνονται τα προβλήματα που υπάρχουν. Ο Δήμαρχος, αν έχεις παρακολουθήσει, στην ομιλία του έθεσε κάποιους στόχους και κάποιες προτεραιότητες για την νέα χρονιά και από εκεί και πέρα περιμένουμε να κρυθεί. Την άποψή σου θέλω. Κοίταξε να δεις. Από λόγια θα πω και από υπογραφές έχουμε χορτάσει. Mm-hmm. Εγώ θα πω ότι εμείς είμαστε εδώ όχι γιατί έχουμε κάτι απέναντι στο κάθε δήμαρχο που διοικεί τη Λευκάδα. Εμείς είμαστε εδώ γιατί η δουλειά μας είναι να κάνουμε κριτική και πιθανόν να υποδεικνύουμε πράγματα και να δεικνύουμε πράγματα που θα πρέπει να αναδειχθούν. Δεν έχουμε με κανέναν τίποτα. Απολύτως με κανέναν δήμαρχο, δεν θα το δηλώσουμε γιατί βγαίνοντας και κάνοντας κάποια στριτή, αμέσως στοχοποιείται. Mm-hmm. Το ξέρεις πολύ καλά. Σωστά. Γιατί κάτι πρόβλημα έχεις εκεί με την περιφέρεια, κάτι διάβασα. Που είπαμε το ρεπορτάζ μας, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Ότι όποιος πει κάτι. Δεν έχει καμία πρόθεση ο δημοσιογράφος ή ο καθένας που κάνει ελεύθερα κριτική. Σωστά. Να υποτιμήσει, να υποβαθμίσει, να σκοφαντήσει κανένα. Και να πω και κάτι για να συμπληρώσω. Και εμείς που έχουμε δημόσιο βήμα, δεχόμαστε την κριτική. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είναι τεκμηριωμένη, απλά το ζήτημα είναι σε κάποια ερωτήματα που θέτεις στο δημόσιο λόγο να παίρνεις μια απάντηση πιστική και από εκεί και πέρα να τη δημοσιεύεις. Τώρα, το να σου απαντάει ο άλλος έολα και αφηρημένα είναι κάτι άλλο, αλλά είναι και η δουλειά μας να κάνουμε κριτική.
Πάντα το υποκειμενικό στοιχείο υπάρχει, όμως δέχομαι αυτό το οποίο λες, τουλάχιστον στη δική μας πλευρά εδώ, ότι δεν έχουμε κάποιο κίνητρο. Δηλαδή δεν κάνουμε στοχευμένα μία κριτική, γιατί δεν συμπαθούμε π.χ. το Δήμαρχο ή τα ίδια λέγαμε και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είναι τα ηχητικά όλα εδώ, τα ίδια λέμε και με αυτήν. Το καλό του τόπου θέλουμε όλοι, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Και μάλιστα εμείς τη δεδομένη χρονική περίοδο, επειδή τυχαίνουν οι συγκυρίες να υπάρχουν συνενέσεις. Όπως είδαμε και στο Δήμο Λευκάδας πάρουν 2-3 παρατάξεις και οι πλειοψηφίωσες. Μάλιστα, καλά κάναμε και πήγανε μαζί. Αλλά άμα πάω μαζί, δεν μπορώ να κάνω για την πολίτευση την ίδια στιγμή, γιατί ο ίδιος είναι μέρος του προβλήματος, είναι μέρος της εξουσίας, είναι μέρος αυτών που γίνονται. Άρα λοιπόν... Ναι. Απλά θέλω να πω ότι ο κύριος Σολδάτος, αυτό που λες εσύ, ο κύριος Σολδάτος έβγαλε μία ανακοίνωση πριν προηγηθεί η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής με τους νέους αντιδημάρχους και είπε ότι εμείς... Δεν την κατάλαβα όμως. Πες μου, δηλαδή, ποιο ήταν το πνεύμα αυτής της ανακοίνωσης. Ότι εμείς δεν κάνουμε καμία προγραμματική. Ότι ως η παράταξη που έχει τους περισσότερους δημοτικούς συμβούλους κάτω από αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο της απλής αναλογικής, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε. Δεν σημαίνει ότι. Να σου το πω πάρα πολύ απλά. Όποτε θελήσει ο κύριος Σολδάτος, τα μαζεύει και φεύγει. Να σου πω και εγώ κάτι πολύ απλά. Έτσι. Όποτε θελήσει ο κύριος Λιβιτσάνος, τα μαζεύει. Όχι. Δεν μπορεί ο κύριος Λιβιτσάνος να τα μαζέψει, γιατί ο κύριος Λιβιτσάνος έχει κάνει βάση νόμου, όπως λέγεται αυτό, προγραμματική συμφωνία. Έχει ενοποιηθεί με τον κύριο Καλό. Χάνει το δικαίωμα. Ατομικά να παραιτηθεί και να φύγει. Ναι, μπορεί να το κάνει όπως το θέτει. Απλά θέλω να πω ότι. Εμείς παρετούμαστε από αυτό το σχήμα γιατί βλέπουμε. Ναι, αλλά πρόσεξε με, ο κύριος Λιβιτσάνος όμως, για παράδειγμα, μια που φέρνουμε αυτό το παράδειγμα, θα είναι εκτεθειμένος πολιτικά πιο πολύ από τον κύριο Σολδάτο, ο οποίος λέει ότι εμείς. Βέβαια, το οξύμορο ποιο είναι. Ότι και οι αντιδήμαρχοι που έχει παραχωρήσει, δηλαδή θα κάνει ουσιαστικά κριτική στο έργο και των αντιδημάρχων που ανήκουν από τη δική του την παράταξη. Αυτό είναι λίγο το οξύμορο. Έλαντε. Θέλω να πω, δεν έχει... Εντάξει, θεωρώ όμως εγώ, όπως το έγραψα και στο site, ότι το έκανε για τους δικούς του, όπως το είπες και εσύ, πολιτικούς λόγους. Γιατί λόγοι ουσίας δεν υπήρχαν για μένα. Στήριζε μια παράταση, θα δούμε και τους αντιδημάρχους που είναι εκεί μέσα, συνεχίζει να τη στηρίζει. Όπως τη συνεχίζει να τη στηρίζουν και ο κύριος Λιβιτσάνος, αλλά... Και, μέσα, και οι ίδιοι δημοτικοί σύμβουλοι του κυρίου Καλού. Γιατί και όποιος δημοτικός σύμβουλος από τον κύριο Καλό φτιάχνει μια ομάδα μαζί με έναν άλλον και λέει εμπιστεύουν. Δεν υπάρχει, σε δημοκρατία βρισκόμαστε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν με καταλάβεις τι σου λέω. Ναι. Είναι πιο πολύπλοκο, είναι αν το θες να το έχει μια μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, αν θες να το δούμε έτσι, η πολιτική ευθύνη, αλλά περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι για να την κάνει αυτή την κίνηση να γράψει αυτό που έγραψε το δελτίο τύπου και να προηγηθεί κιόλας της ανακοίνωσης των αντιδημάρχων, θεωρώ ότι το έκανε για τους λόγους εσωκομματικούς. Θεωρώ ότι δέχεται από κάπου, ήθελε να απαντήσει σε εσωκομματική κριτική και ήθελε και να στείλει και ένα μήνυμα στο Χαλαλάμπα τον Καλό. Φίλε μου, εδώ, άμα συμφωνείς, γιατί εσύ είσαι από άλλη κομματική γραμμή. Άμα συμφωνείς, άμα δεν συμφωνείς, εγώ τους παίρνω και τους παίρνω και θέλω. Δεν υπογράψουμε και κανένα συμβόλαιο, αυτό που λέει. Μάλιστα. Έτσι. Μόνο αυτά. Θα τα ακούσουμε και εμείς οι άλλοι. Αυτό ήθελα να πω. Είχε σκοπιμότητα, δεν είχε τυχαία το δελτίο τύπου την ώρα που βγήκε όπως βγήκε. Εγώ έτσι τουλάχιστον το ανάγνωσα και είναι προσωπική αυτή η εκτίμηση. Μάλιστα. Βέβαια, πρέπει κάτι που. Να μείνω λίγο σε αυτό. Κάτι που συζητήσαμε προχθές και με την Βιβιάννα τη Βαρτή. Υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Καλός συνεργάζεται με τον βουλευτή Λευκάδας. Έχει μια πολύ καλή συνεργασία που ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί η παράταξη του κύριου Σολδάτου που ανήκει στο συγκεκριμένο χώρο να είναι απέναντι. Μα δεν είναι απέναντι. Εννοείται. Δεν είπα ότι θα μπει απέναντι. Δεν τέσκεται ποτέ τέτοιο θέμα. Απλά η συνεργασία, όπως λέμε με τον βουλευτή, είναι και το ίδιο με τη συνεργασία Σολδάτου. Είναι η στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Καλό. Ναι. Και για να εφαρμόσει κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται στην περιοχή. Είτε αυτό λέγονται, ξέρω εγώ, ιχθυοκαλλιέργειες, είτε λέγονται πετρέλαια, είτε λέγονται, ας πούμε, μεγαλύτερα ζητήματα. Δεν λέω. Ας πούμε, είτε να περάσει κάποιες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν ξέρω για ποιους λόγους, έτσι. Mm-hmm. Αλλά για λόγους εφαρμογής είναι καθαρά της κυβερνητικής πολιτικής. Άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας με αυτή την πολιτική. Για να εφαρμοστεί, άμα δεν εφάρμοσε
ο κύριο Καλό έκανε ένα. Θα έρθει διαμέσω ο κύριο Σολβάτο. Εννοείται. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν σε στηρίζω άλλο. Άρα ναι. Θέλω να σου πω, είναι και ένα είδο πολιτική ομοιρία. Ναι. Και αυτό έχω πει εγώ. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι ο κύριος Σολδάτος στην ομιλία του στον προϋπολογισμό είπε ότι περιμένουμε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, ναι μεν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά η κριτική θα υπάρχει. Ουσιαστικά δηλαδή υπάρχει μια προσδοκία, γιατί εντάξει η πρώτη χρονιά πρέσης της Δημοτικής Αρχής τρέχει και έργα που βρήκε, να βρει τα πατήματά της, δηλαδή πλέον στο τέλος της χρονιάς θα πρέπει να φανεί ένα μέρος του οράματος του κύριου Καλού, ο οποίος θεωρεί ότι με το καλημέρα έλυσε σημαντικά ζητήματα. Για παράδειγμα, διευθετήθηκε το θέμα και με το θέατρο που υπήρχε, σύμφωνα και με την συνέντευξη τύπου που έδωσε, όπα πέφτουν τα πάντα εδώ, σύμφωνα και με τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ότι υπήρχαν ολιγορίες και ότι έτρεξε να τρέξει προθεσμίες. Για παράδειγμα, χρηματοδοτήσεις για την ανάπλαση της πόλης, δηλαδή μνημονεύτηκαν πράγματα. Ορισμένα πράγματα γινόταν εκ του νου κάνει. Είτε πήγαινε είτε δεν πήγαινε. Δηλαδή και το θέατρο θα έμπαινε και η ανάπλαση. Ειδικά για την ανάπλαση. Θα έμπαινε το θέατρο έτσι πολύ απλά. Υπήρχε προηγουμένη διαδικασία. Έχουμε ολόκληρη διαδικασία με το θέατρο. Είχαν κάνει και προηγούμενη δουλειά. Είχαν κάνει, αλλά όχι. Το θέατρο. Σωστό. Έτσι. Δηλαδή ήρθε μια έγκριση και η πολεοδομή και εμπλέκτηκε η κτηματική εκεί. Ήταν κάποια διαδικασία που έτρεχε και οποία ήταν γραφειοκρατική. Και έφτασε δηλαδή το σημείο και ορίμασε και τα λοιπά. Δεν ήταν ότι το είχαν σταματήσει προηγούμενοι. Το 2018 το είχε εντάξει ο Γαλιατσάτος. Δεν είναι επιτυχία, θέλω να σου πω αυτό. Επιτυχία, ξέρεις ποια θα είναι. Εάν από εδώ και πέρα που έγινε η ένταξη, κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί έπρεπε να κάνει πολλά πράγματα και πολλή δουλειά ο Δήμος, ούτως ώστε να αρχίσει η χρηματοδότηση, να έχει τη χρηματοδότηση. Ναι. Πολύ μιλάω γραφειοκρατική δουλειά, έτσι. Mm-hmm. Είναι και πρέπει να την τρέξουν οι υπηρεσίες του. Έχει έτσι τις υπηρεσίες του καλά δομημένες ή αν θέλεις πειθαρχημένες ή αν θέλεις έτοιμες για να κάνουν αυτή τη δουλειά, για να τρέξουν αυτό το έργο που μου λες, το θέατρο που είναι πολύ μεγάλο, για να τρέξουν την ανάπλαση της εισόδου της Λευκάδας, η οποία θέλω να σου πω και αυτό, όταν έγινε ξεκίνησε το 2011. Ναι. Ναι, το 2011 όταν ξεκινάμε και κάνουμε μια μελέτη και λέμε θα κάνουμε αυτό το πράγμα, έχουμε κάποια δεδομένα για την πόλη της Λευκάδας. Πριν είμαστε στο 2021, έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. Δεν ξέρω αν μιλάμε για το ίδιο έργο. Μάστε. Δηλαδή δεν μας αλλάζουν τα δεδομένα. Mm-hmm. Ναι. Πρέπει να τα πράγματα αλλάζουν, γιατί τότε μπορεί να είχαμε από εκεί την είσοδο. Μετά θα είχαμε να κάνουμε παραπέρα, γιατί πιθανόν να κάνουμε τη γέφυρα παραπέρα. Μάλιστα. Και να μην μπαίνουν πια από την κεντρική είσοδο, καταλαβαίνεις. Είναι άλλο ναι, καταλαβαίνω. Μετά. Ναι, καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν, και αυτό το πράγμα λοιπόν θέλω να πω, που εντάχθηκε την τελευταία στιγμή, γιατί υπήρχαν πολλά υπόλοιπα στην περιφέρεια, από ό,τι γνωρίζω από το ΕΣΠΑ, και δεν απορροφούνταν και προκειμένου να χαθούν τα λεφτά ή να μην φανεί έργο, εντάσσαν έργα αβέρτα, γη μέσα. Έλα. Εγώ, από αυτά τα λίγα που βλέπω, γιατί ξέρεις ότι πίσω από τις υπηρεσίες και τα λοιπά υπάρχουν κλειστά στόματα. Δεν μιλάνε, δεν. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα που έχει μνημονευτεί και μάλιστα ασκήθηκε κριτική από την αντιπολίτευση ότι ιδιωτικοποιεί το Δήμο ο Δήμαρχος ο κύριος Καλός. Ο κύριος Καλός έχει πει ότι για διάφορα ζητήματα, επειδή ίσως και οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, τώρα με τον COVID υπάρχει και τηλεργασία. Υπάρχουν δυσκολίες. Να σου πω κάτι τώρα. Τι σημαίνει στο ιδιωτικό τομέα. Να μιλάμε έτσι εδώ, θα πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Στο ιδιωτικό τομέα ξεκινήσανε οι ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν τηλεργασία. Ξέρεις ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Οι υπάλληλοι τους ήταν τόσο αποδοτικοί που και να σταματήσει ο COVID. Εγώ έχω ανθρώπους τέτοιους οι οποίοι τους λέει καθίστε στο σπίτι και δουλέψτε για μας. Συμβαίνει καλύτερα. Ναι. Με μείωση άρα, μισθού, λοιπόν, υποθέτω όμως. Η τηλεργασία σταματάει από το να κάνεις ή σου κάνει κάποιο κόλλημα για να δουλέψεις. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα, από ό,τι φαντάζομαι εγώ, έχουμε βολευτεί σε μια κατάσταση τόσα χρόνια
Είμαστε έτσι, έχουμε αυτά τα κεκτημένα, δεν θέλω να είμαστε χαλάτες. Αυτό που λες όμως τώρα είναι το κλειδί της ουσίας. Γιατί έχουμε δει για παράδειγμα και τα μπερδέματα που υπάρχουν. Άρα λοιπόν σου λέει ο κύριος Καλός ότι εγώ συνεργάζομαι με ένα μελετητή, όπου μία μελέτη που θα την τελειώναμε σε πόσους μήνες μου την τελειώνει νωρίτερα. Και τρέχω, yeah, γιατί το ζήτημα είναι ότι για να πάρουμε τη χρηματοδότηση που θέλουμε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν χρειάζονται μελέτες, ρε Γιώργο. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Ό,τι και να λέμε για χρηματοδότηση, αν δεν έχεις τη μελέτη. Χρειάζονται, ναι, αλλά μελέτες χρειάζεται και τη δική σου την τεχνική υπηρεσία. Ναι. Έτσι. Και θα σου πω το εξής τώρα. Υπάρχει ένα, και να, ας αφήσουμε τα πιο μεγάλα. Ας αφήσουμε αυτό που ήδη υπάρχει και που συνέχεια βγαίνει εκτός προθεσμιών. Και που είναι ένα εργάκι μέσα στη Λευκάδα που αμέσως θα φανεί και που θα καλυτερέψει και τη ζωή των Λευκαδητών. Είναι η αναδάθμιση του μικρού ιστιοτροφείου. Ναι. Όλα εγκεκριμένα, δεχτήρα, χαρτούρα είναι. Γιατί δεν το προχωράνε οι τεχνικές του υπηρεσίες, ένα μικρό εργάκι. Από την άλλη, θα σου πω το άλλο τώρα. Το μεγανήσει τώρα, και δεν το λέω για να κολακέψω, ας πούμε, ούτε το μαύρο δάγλα, ούτε. Αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόγραμμα διαχείρισης του πόσιμου ύδατος για να κάνει καλύτερη κάπου 2,5 εκατομμύρια για τη αλλαγή των σωληνώσεων. Η διαδικασία έπρεπε να περάσει μέσα από τις τεχνικές υπηρεσίες της Λευκάδας. Ναι. Έτσι, για να γίνει, για να δημοκρατηθεί. Έχετε προς δημοκράτηση τώρα. Mm-hmm. Τρέξανε στη συγκεκριμένη περίπτωση οι τεχνικές υπηρεσίες της Λευκάδας. Μάλιστα. Παλιότερα είχαμε πρόβλημα την προηγούμενη θητεία. Αυτή το τρέξανε. Άρα λοιπόν. Δίνονται οι τεχνικές του υπηρεσίες αν τις εμπιστευτεί και αν τους, πώς να το πω. Πιστεύεις ότι είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα εμπιστοσύνης ή θέμα και όγκου εργασίας, φίλε Γιώργο? Δεν είναι θέμα όγκου εργασίας, αλλά δεν επισκέπτεται πλέον. Κοίταξε, έχει αφαιρεθεί το κομμάτι στις δημόσιες υπηρεσίες από το να επισκέπτεται ο πολίτης. Ξέρεις τι είναι αυτό? Mm-hmm. Δεν σε απασχολεί κανένα, φίλε μου. Κάτσε μέσα, κλείσου και κάνε 1, 2, 3 πράγματα. Εγώ δεν σου λέω να τα κάνεις. Κάνε αυτό ένα. Να φανεί, να αρχίσει να φαίνεται. Εμείς έκαναμε κριτική στη Λευκάδα και το ξέρεις πολύ καλά. Όταν τρέχανε και μάλιστα χάσανε και τις εκλογές τότε, ο Σπύρου και ο Αραγανής και τα λοιπά. Τρέχανε 4 έργα. Έτρεχε το νοσοκομείο, ήταν στο Διάβλο, ήταν κυροβόλιο Βασιλικής και χάσανε τις εκλογές. Και δεν τρέχει ένα έργο έσπα στη Λευκάδα. Και αυτά που ήδη τρέχανε καθυστερούν. Και καθυστέρηση και παράταση και παράταση. Αλήθεια, με τα κυροβόλια της Βασιλικής, πώς δεν μιλάει κανένας? Νομίζω δεν υπόθηκε ότι το ελεγκτικό περιμένουν μια απόφαση από το ελεγκτικό συνέδριο για αυτή την. Δεν χρειάζεται μια επιπλέον χρηματοδότηση. Και εδώ τώρα υπάρχουν πολλές παραλήψεις. Είναι πολύ ζεστό, πολύ λεπτό το ζήτημα. Αλλά. Πώς το πας το 2023, πώς πνίγεις όλη τη νότια Λευκάδα, που έχει κολλήσει και έχουμε στο κάρι, έχεις επιβαρύνει και τον Ιδρύ. Ναι. Αλλά ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση ήταν και η δική της ιδέα να πάει πίσω η ράμπα από τη Βασιλική, να τη σταματήσουν, να την κάνουν, να την συμφέροντα. Ναι. Όταν θες να προχωρήσει ο τόπος, δεν κοιτάς συμφέροντα. Εδώ, αυτό η εντύπωση που μου δίνεται αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα και με τη νέα, αν θέλεις, ανανέωση που έκανε ο Δήμαρχος με τους νέους αντιδημάρχους, ναι. Με τους νέους αντιδημάρχους. Είναι ότι. Εντάξει ρε παιδιά, μια παρέα είμαστε, μοιραζόμαστε εδώ λίγο την πίτα, να έχουμε και συνυπευθυνότητα και για να μην γίνεται μεταξύ μας αντιπολίτευση και λέμε ότι κάτι κάνουμε. Να ρωτήσω κάτι, θέλω λίγο να με βοηθήσεις αυτό, το τι σημαίνει μοιραζόμαστε την πίτα, γιατί να σου θυμίσω ότι σε μια τέτοια αναφορά που υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος ζήτησε αποδείξεις και ονόματα. Δηλαδή θέλω να πω. Μόνο και μόνο. Θα σου πω αμέσως. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν θα πούμε. Πρόσεξε με λίγο. Μην πούμε στον αέρα. Δεν θέλω να πούμε στον αέρα ονόματα. Απλά θέλω να πω ότι οτιδήποτε γίνεται εκεί. Ναι, δεν θα πούμε στον αέρα. Δεν πρόκειται να πω γιατί ξέρω. Έχω πάει στα τέτοια και έχω ξέρω. Λοιπόν, 9 αντιδήμαρχοι μονάχα εμιστή είναι. Τι να σου πω. Έτσι δεν πρέπει να αλλάξουμε να πάρει και κανένα άλλο στα χρήματα. Ναι, δεν είναι όλοι με αντιμιστία. Όταν λέμε πίτα, δεν πρόκειται για τέτοιο. Πίτα λέμε. Να σου πω κάτι όμως τώρα. Από τη στιγμή που προβλέπετε αυτό, βρε Γιώργο, δηλαδή από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα, όπως απάντησε και για τους ειδικούς συνεργάτες που τον ρώτησαν, από τη στιγμή που προβλέπετε και το κάνει, κρίνεται γι' αυτό και θα κρυθεί. Το ζήτημα είναι, νομίζω ότι. Δεν κρίνεται το συγκεκριμένο. Γενικά μιλάμε. Βεβαίως. Το ζήτημα είναι. Έτσι, εμείς μιλάμε γενικώς. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε γενικώς. Δεν έχουμε τίποτα με κανένα. Τα έχουμε πει εδώ πέρα.
Ωραία. Αλλά λέμε ότι κάντε και λίγο, δείξτε και λίγο δουλειά. Δείξτε, ξέρω, την ανακύκλωση, είπατε, ποιος προχωράει την ανακύκλωση. Μάλιστα. Το νερό, ποιος θα προχωράει το νερό, πού είμαστε με το νερό. Είδα και μια διαβεβαίωση εκεί στο νερό, όπως υπογράψατε, λέει, πώς το λένε, υπογράφηκε στο Υπουργείο. Κάτι είπε και ο Δήμαρχος, υπογράφηκε στο Υπουργείο η μελέτη. Για το δρόμο, ναι, για τις πηγές του Αγίου Γεωργίου. Ναι. Για τις πηγές σε 4 χρόνια. Ναι. Ξέρεις πότε άρχισε αυτό, το 2015. Πάμε για 2025 και είμαστε ακόμα στη μελέτη. Και ουσιαστικά, γι' αυτό λέω που υπογράφηκε και εγκρίθηκε και η μελέτη ακόμα δεν έχει παραδοθεί, γιατί έτσι δείχνουν τα χαρτιά. Εγώ αυτό διαβάζω. Λέω και ότι με χαρτιά. Με ουσιαστές. Λέει ότι η μελέτη ακόμα έχει περιθώριο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να πάει στο Υπουργείο. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά λέω τώρα, εγώ από το 2015 και είμαστε στο 2000 και μετά. Βγαίνει και λες ότι σε 4-5 χρόνια θα το κάνουμε το έργο. Πώς θα γίνει το έργο σε 4-5 χρόνια όταν τις μελέτες τις κάνεις σε 10 ή σε 9. Ωραία. Τι άρα λοιπόν τώρα την ευθύνη για όλο αυτό που περιγράφουμε, ποιος την έχει, υποθέτω ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, γιατί ουσιαστικά αυτές οι παθογένειες δεν δημιουργήθηκαν τώρα, υπάρχουν χρόνια, έτσι δεν είναι? Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω σε όλα αυτά τα οποία. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τώρα πότε ξεκίνησαν και τις ημερομηνίες. Ο κόσμος περιμένει κάτι να δει για την καθημερινότητά του. Ωραία. Ναι, αλλά ξέρει όμως ότι ένα έργο έγινε. Ξέρει η γέφυρα πότε έγινε. Ξέρει το δικτύριο πότε έγινε. Σωστό αυτό που λέει. Ποιος το έκανε, δηλαδή κτλ. Ξέρει τη Μαρίνα ποιος την έκανε επίσης. Για να πιστώ για την. Ας πούμε. Για αυτό την αποτελεσματικότητα τη σημερινή δημοτική αρχή και τη κάθε δημοτική αρχή. Θέλω να μου κάνει δύο έργα τα οποία να λέω. Τότε ήταν ο Δήμαρχος ο Τάδε. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι τότε, μια που το. Αν τα καταφέρνει επιτυχημένοι. Αν δεν τα καταφέρνει. Γιατί εμείς εδώ δεν κρίνουμε επιτυχημένους και αποτυχημένους. Εμείς κάνουμε κριτική ή δείχνουμε κατευθύνσεις για το τι έχει γίνει, για το πώς πρέπει να γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα να πέσει ο καλός, να κάποιο άλλο. Καλύτερος. Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Όπως και αν το λένε, εμάς δεν ενδιαφέρει να παράγεται έργο στη Λευκάδα. Μάλιστα. Με τον νέο, με τον άλλο τρόπο. Να πάει ένας ένα πιτραδάκι. Να πει εδώ, έβαλα αυτό. Και προχωράμε. Και πάμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Λευκάδα, όπως ήταν πριν μια δεκαετία, είναι και τώρα. Μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν είναι κάτι που να θέλατε αλλάξει. Ας πούμε, θα ήταν ένα έργο που είναι σημαντικό και τέτοιο είναι. Η σύνδεση με την Λοκαρνανία για το πώς θα γίνει, πού θα γίνει κτλ. Πάει αυτό, το κολλήσαμε, το ξεχάσαμε. Όχι, δεν το ξεχάσαμε, αφού ήρθε το θέμα. Είναι, νομίζω ότι έχουν υποθεί δημόσια εκεί οι προτάσεις. Προφανώς στην Ποθαλάσσια θα καταλήξουμε. Όχι, δεν ξέρω, το έχουμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα. Ναι, αλλά πόσες φορές, αλλά να σου θυμίσω όμως ότι είχε πάρθει μια απόφαση από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να σταματήσει και λίγο το έργο. Αυτά δεν γίνονται με ένα διακόπτη. Δηλαδή θέλω να πω και έχω την εντύπωση ότι και ο βουλευτής τρέχει. Είχε πάρει να σταματήσει, όπως θα γινόταν. Ναι. Είναι λίγο όπως το λένε, να μην λέμε και τα πράγματα. Ωραία, ωραία. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Δηλαδή, για παράδειγμα, να σταματήσει με τον τρόπο που γινόταν. Τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να λέει, για παράδειγμα, στο Υπουργείο, αν δρομολογεί την υποθαλάσσια, σταμάτα την. Δεν θέλω. Άρα, λοιπόν, παγώνει η διαδικασία. Πάμε από το μηδέν πάλι. Και τώρα, αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ότι υπάρχουν τρεις προτάσεις. Τώρα δεν το θυμάμαι συγκεκριμένα. Υπάρχει όπου ουσιαστικά, πρακτικά, αυτό το οποίο καταλάβαμε είναι ότι η υποθαλάσσια θα είναι ενδεδειγμένη για να γίνει η σύνδεση. Γιατί δεν είναι εφικτό να γίνει ούτε στο Καλλιγόνι που να βγαίνει εκεί μια υπέργεια και δεν ξέρω. Τώρα πρέπει να το βρω για να σου πω γιατί τα είπε ο Δήμαρχος και ο βουλευτής στη συνέντευξη εδώ. Γι' αυτό. Αν έχουμε στοκάρει στο θέμα λοιπόν. Εντάξει, εντάξει. Θες να πεις. Δεν έχει σημασία το πώς και το γιατί έχουμε κολλήσει. Θες να πεις ξεκάθαρα ότι δεν βλέπεις για τη Λευκάδα ένα μεγάλο έργο το οποίο να είναι σημείο αναφοράς και να θυμόμαστε τα επόμενα χρόνια ότι ο Τάδε έκανε το διοικητήριο, ο Τάδε βοήθησε για το νοσοκομείο, ο Τάδε, δηλαδή δεν έχουμε αυτά τα μεγάλα έργα τα οποία δίνουν αναπτυξιακή πνοή. Νομίζω ότι δεν έχουμε και ένα όραμα πώς θέλουμε τη Λευκάδα για το επόμενο, δηλαδή δεν το έχουμε δει. Δεν το ξέρουμε. Πώς θέλουμε τη Λευκάδα σε 10 χρόνια, δεν το βλέπουμε. Σωστά. Δεν θέλει και σχεδιασμό πάλι. Δεν είναι, αφού αναπτύσσεται. Θέλει και για το και συγκοινωνιακό, θέλει και νερά, θέλει και σύνδεση, θέλει και υποστήριξη και η κεντρική Λευκάδα. Θέλει και η νότια Λευκάδα να εκεί προσοχή, να προχωρήσει το έργο εκεί με που έχει κολλήσει. Θέλει αποσυμφόρηση των ιδρύων.
Και η πόλη μέσα της Λευκάδας. Θέλω να σου πω, δεν υπάρχει και ένας σχεδιασμός έτσι. Α, τι μας ήρθε από το Υπουργείο, αυτό το παίρνουμε. Αυτό έρχεται τώρα. Μάστε. Δεν υπάρχει κάτι δικό μας να δώσουμε προς τα έξω. Εμείς, σε ποια κατεύθυνση θέλω να τη δώσουμε. Τι θέλεις, Μαρίνα, στο. Γιατί είναι εύκολο εκεί στο Βυσικό να κάνουμε μια Μαρίνα. Είναι για προσοδοφόρο, ξέρω εγώ κτλ. Δεν έχουμε κάτι στο μυαλό μας για το που θα μακροπρόθεσμο. Άλλωστε, δηλαδή, εκείνο που έφτιαξε το νοσοκομείο, είπε, δεν υπάρχει νοσοκομείο, θα πέσει μέσα. Θα γίνει ένα νοσοκομείο, πάνε υπερσύγχρονο κτλ. Ήταν ένα όρο. Το έκανε. Βάλε και εσύ ένα στόχο. Και μην αφήνεις και περνάει ο χρόνος. Γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Θα σου γυρίσει μπούμερακ. Κάποια στιγμή θα βρεθείς και θα πεις, τώρα φτάσαμε σε εκλογές. Και τι έχω κάνει. Μάστε. Και ξεκίνα από τα απλά, είπαμε. Ξεκίνα από την ανακύκλωση που είπες ότι πήγε στο πρόγραμμα κτλ. Ξεκίνα με ένα καταφύγιο που πες για τα δέσποτα ζώα. Φτιάχτε το κάνει. Ναι. Καταλαβαίνω ότι. Αυτό το δεν παρατάς και να πας πίσω. Έχεις ένα θέμα για το ιχθυοτροφείο που θα σε βοηθήσει. Γιατί θα αμέσως θα πάνε, ξέρω εγώ, θα δώσει και στη Λευκαδίτσα, θα γίνει εκεί στο ιχθυοτροφείο. Πάρκο να το χαίρονται, να κοιτάνε με τα κιάλια, να βλέπουν τα πουλιά κτλ. Κάντε. Αυτό το έχει μπροστά. Και τρομολόγησε εκεί πέρα που είναι κάτι οι μήλοι που είναι έτοιμοι να πέσουν μέσα, να πίνουν εκεί, αφοδεύει ο κόσμος μέσα, ναι. Σκουπίδια. Σωστά. Μάζεψε τα. Λες δεν είναι δικό μου έτσι κλιματική υπηρεσία. Ναι, μάζεψε τα σκουπίδια. Δεν θα σε κάνει, δηλαδή, σου κάνει μήνυση γιατί μάζεψε τα σκουπίδια. Άσε να σου κάνει μήνυση το κάτω-κάτω και πει στο δικαστήριο. Δεν πει σε μάζεψε τα σκουπίδια. Δεν πώ θα σου ρίξει εκείνο τη εισαγγελία. Μάστε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ξεκινά από τα απλά και μετά και βάλει και ένα ώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει, ξέρει τίποτα. Βολέψε και εκεί μέρο στο Ιντρίγιο να είσαι εσύ με τι Ιντρίδε και να βολέψει του χώρου. Βολέψε εσύ με τη. Με την αστυνομική βολέψη ή και τελικά αφού ψήφισε, αφού στηρίζει, αφού τέτοιο. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να το κάνει και αυτό, γιατί πώ αλλιώ θα βγει, αλλά θέλει και το μεγάλο. Σωστά. Για να προχωρήσει. Θα συμφωνήσω, φίλε. Θε και το μεγάλο, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Κάνε κάτι για τον πολιτισμό σου. Κάνε κάτι που να αλλάξει. Να αλλάξει τη ρουτίνα τη Λευκάδα, να αλλάξει λίγο, να ανακατέψει λίγο την τράπλα. Κάνε κάτι. Ναι. Κάτι να δει να μην σε πηγαίνει πίσω. Μάλιστα. Ούτε να σε κρατάει στάσιμο. Κάνε μια κίνηση, να σε πάει μπροστά, ρε παιδί μου. Αυτό. Έκανα αυτό. Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος. Είδες, είχαμε να τα πούμε, μιλάμε 40 λεπτά, είχαμε να τα πούμε πολύ καιρό και νομίζω ότι πάντα η κριτική και ο προβληματισμός από έναν άνθρωπο που καταγράφει την καθημερινότητα, νομίζω ότι έχει θετικό πρόσημο η όποια κριτική. Εγώ θα συμφωνήσω και νομίζω έχει υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι είχε πει και ο κύριος Σολδάτος αναφορικά με κάποιο σχεδιασμό για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο φιλικοί στην πόλη μέσα και να υπάρχει έτσι και ένα συντονισμός και όλοι μαζί να βάλουν αυτό που είπες, ένα σχεδιασμό για το τι θέλουμε για το νησί. Τι θέλουμε, πού θέλουμε να πάει, πόσο θέλουμε να αναπτυχθεί τουριστικά. Αν για παράδειγμα πήραμε ένα μάθημα τώρα με τον COVID ότι. Ο τουρισμός ίσως μόνο δεν είναι λύση ή αν πρέπει να εξελιχθούν και άλλες μορφές. Νιώθω ότι όντως σε πολλές περιπτώσεις γίνεται μια διαχείριση. Στην ποιότητα ζωής, Παναγιώτη. Mm-hmm. Στην ποιότητα ζωής και στην ποιότητα ζωή μας. Να καλυτερέψουμε τη ζωή μας και τη ζωή των κατοίκων μας. Ναι. Κατοίκων εδώ. Σωστά. Έτσι. Δεν είναι όλα τα πάντα χρήμα. Είναι και να ευχαριστιέσαι στην πόλη που μένεις. Σωστά. Σωστά. Έτσι. Φίλε Γιώργο. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί τέλειωσε το μαγκαζίνο. Να σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε πιο συχνά τώρα. Έτσι δεν είναι. Θα σε ενοχλούμε τώρα. Είναι σεζόν, δεν έχετε δουλειές. Είστε διάθεση πάντα. Πιο χαλαρή και πάντα ξέρεις ότι εκτιμώ την άποψή σου και το σχόλιο σου. Ήταν να μιλήσουμε πριν καιρό, ξέρω ότι έτρεχες. Λοιπόν, θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έγινε, για χαρά.